Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Δημήτρης Φωκάς. Στα social media και το ψευδόνυμό μου είναι The Greek Yeti, το ελληνικό Yeti. Λοιπόν, ασχολούμαι με τη χειροπάλη ή αλλιώς το arm wrestling ή αλλιώς όπως είναι ευρέως γνωστό το bloody fair. Έχω μια ενασχόληση και με το strongman άθλημα, με κάποια δηλαδή αθλήματα strongman, αλλά κυρίως η ενασχόλησή μου είναι η χειροπάλη και το grip strength, δηλαδή η δύναμη της λαβής. Τι εστί τώρα grip strength και δύναμη της λαβής? Όλοι οι αθλητές, δεν νοείται αθλητής δυναμικών αθλημάτων, δηλαδή είτε ολυμπιακών αθλημάτων, αρσεβαρών, σφύρα, σφαίρα, ακόντιο, χειροπάλι, bodybuilding, powerlifting, strongman, οτιδήποτε έχει να κάνει με βάρη και δυναμικά αθλήματα, δεν νοείται ένας αθλητής να μην έχει δυνατή λαβή, δυνατό grip strength. Και έχουμε προσέξει στο το τελευταίο διάστημα ότι πολλοί αθλητές δεν ασχολούνται με τους πύχεις τους, με τα δάχτυλά τους, με τους καρπούς τους, γενικά με τους στένοντες των άκρων τους. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχεις τη δύναμη, ο κορμός σου, η μέση σου, τα πόδια σου, οι ώμοι σου, να έχουν τη δύναμη να σηκώσουν ένα μεγάλο βάρος, να το έχεις εκπαιδεύσει δηλαδή το σώμα σου, να το έχεις μυήσει να σηκώσει ένα μεγάλο βάρος, αλλά δεν θα μπορεί τόσο καλά ή μπορεί να έρθουν κάποιοι τραυματισμοί που να σε πάνε πίσω, επειδή εδώ πέρα δεν το έχεις εξασκήσει το πράγμα έτσι όπως πρέπει. Δεν είσαι όσο δυνατός που θα έπρεπε να είσαι για αυτό που κάνεις. Παράδειγμα. Όλοι ξέρουμε τι είναι το ταναλάκι, όλοι είχαμε μικρή ταναλάκια, ξέρεις, αυτά τα πολύ εύκολα που μας κούραζαν μετά από λίγο. Αυτό είναι ένα ταναλάκι επαγγελματικό heavy gripper, ξεκινάει με διάφορα κιλά, 50, 80, 100 λίβρες και πάει μέχρι 300-400 λίβρες τα πολύ δυνατά. Μπορούμε να αγοράσουμε ένα τέτοιο και να το προσαρμόσουμε μέσα στο πρόγραμμά μας, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να ενδυναμώσουμε τα δάχτυλά μας και το αντιβράχιό μας, τον πύχη μας. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα, κάνοντας αυτό και κάποια άλλα πράγματα που θα σας δείξω αμέσως σε λίγο, τα deadlift που κάνετε στο powerlifting είτε στο strongman θα βγαίνουν χωρίς λουριά. Δεν θα έχετε ανάγκη τα λουριά για να κάνετε deadlift. Γιατί τα χέρια σας, τα δάχτυλά σας θα μπορούν να κρατήσουν 200 κιλά χωρίς λουριά. Αυτό από μόνο του είναι και όχι απλώς θεαματικό, είναι απίστευτο για έναν άνθρωπο να μπορεί να σηκώσει ένα τεράστιο βάρος χωρίς βοηθήματα να τον κρατάνε. Θα πρέπει από μόνοι σας δηλαδή να σας τραβάει αυτό το πράγμα να το κάνετε. Δεύτερη άσκηση μπορούμε να κάνουμε για τα δάχτυλα. Ένα kettlebell ή μία μπάρα, μπορεί να έχουμε μία ίσια μπάρα, την πιάνουμε στις άκρες, την κατεβάζουμε κάτω στα δάχτυλα και την ανεβάζουμε. Το κατεβάζουμε, το ανεβάζουμε, βρίσκουμε τα κιλά μας και κάνουμε αυτή την άσκηση κανονικά. 3 set των 15-20 επαναλήψεων στα κιλά μας, το προσαρμόζουμε στο πρόγραμμά μας. Την ημέρα που κάνουμε πόδια, ας πούμε. Μπορεί να κάνουμε πύχη και δάχτυλα την ημέρα που κάνουμε πόδια. Πολύ έξυπνο για να μην κουράζεται το σώμα σε άλλα σημεία. Λοιπόν, δάχτυλα πάλι. Πολύ ωραίο λουράκι, φτιαγμένο strap, με D από κάτω και καραμπίνερ. Παίρνουμε ένα load pin, μπορεί να το έχουμε ο καθένας σπίτι μας αυτά τα πράγματα, είναι πάνθινα. Μια πλάκα 5 κιλών, ας πούμε, λέω βάζω λίγα κιλά. Το περνάμε στον αντίχειρά μας. Το σηκώνουμε τον αντίχειρά μας και κάνουμε στρέψεις. Pronation. Και κουνώντας και τον αντίχειρα, γυμνάζουμε και το μη του αντίχειρα και το έξω αντιβράχιο. Και πρίζεται δηλαδή και ο αντίχειρας, ο μύς του αντίχειρα μεγαλώνει και δυναμώνει και το αντιβραχείο μας. Αυτή η άσκηση που σας έδειξα τώρα είναι πιο συχνή στη χειροπάλη, αλλά χρησιμεύει και σε όλα τα άλλα που σας λέω. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που μπορεί να το βρούμε ο καθένας παντού, πολύ φτηνά, αυτό είναι μια κλασική λαβή γυμναστηρίου. Αυτό εδώ είναι ένα fat grip της αγοράς που μπορεί να το αγοράσει ο καθένας και να το προμηθευτεί πολύ φτηνά. Μπορεί να το κουβαλάει μαζί του στο γυμναστήριο, αν το γυμναστήριο δεν έχει δικά του fat grip, που συνήθως δεν έχουν fat grip τα γυμναστήρια.
το προσαρμόζει πάνω στις λαβές σε ό,τι άσκηση και αν κάνει, δηλαδή είτε όμως, είτε πλάτη, είτε στήθος, προσαρμόζεται το fat grip πάνω στη λαβή και αυτομάτως ενδυναμώνεται τα δάχτυλα σε κάθε άσκηση, γιατί η λαβή ζορίζεται περισσότερο στο να κρατήσει τα ίδια κιλά που κρατάγατε, ίσως να πέσετε και λίγο σε κιλά, αλλά η λαβή και ο καρπός θα αρχίσει να μπρίζεται, γιατί όσο ανοίγει η λαβή και κρατάει το ίδιο βάρος, σημαίνει ότι οι τένοντες μέσα των δαχτύλων και του καρπού και του πύχη γίνονται σαν σύρματα, γίνονται πολύ δυνατοί. Ή αλλιώς μπορούμε να βρούμε ένα κονικό fat grip. Είναι αφαιρούμενο, έτσι, σαν το προηγούμενο. Αυτό τονίζει, εκεί που είναι το παχύ μέρος, τονίζει τα δύο δάχτυλα της πλάτης. Υπάρχουν απίστευτες λάβες για χειροπάλι, εντάξει, εγώ έχω βάλει πολλές εδώ πέρα επειδή κάνω χειροπάλι. Κλασικό σκηνάκι που μπορεί ο καθένας να έχει στο γυμναστήριο, πάλι με δύο fat grip, τα προσαρμόζει επάνω, θέλει να βγάλει τρικέφαρα ή όποια άλλη άσκηση θέλει και κουράζει και τον κρύψη χρόνος με την άλλη άσκηση που κάνει και ενδυναμώνει, δηλαδή συνδυάζει και ενδυνάμωση δαχτύλων και καρπού. Δύο απλοί αλτήρες από τα τζάμπο, πεντάκυλοι, μπορούμε να κάνουμε ενδυνάμωση πύχιων κάνοντας στρέψεις, έσω και έξω στρέψεις, με τόσο απλά πράγματα που δεν κάνουν οι αθλητές και δεν ξέρω το γιατί. Τους φαίνεται βαρετό, δεν είναι αυτό που προσέχουν, τι να σου το πω, δεν το προσέχουν αυτό οι γυναίκες, οι φίλοι τους και δεν είναι δυνατοί σε αυτά τα σημεία ποτέ οι άνθρωποι. Τι άλλο να πούμε, ένας απλός αλτήρας σκέτος, που του φορτώνουμε πλάκες. Από το πράγμα το πάρετε από οποιοδήποτε μαγαζί έξω εκεί πέρα που γνωρίζετε. Βάζουμε μία πλάκα, λίγο κιλό, την ασφαλίζουμε για να μην μας πέσει. Περνάμε ένα fat grip στην άλλη μεριά, το προσαρμόζουμε για να έχουμε χοντρή λαβή και απλά κάνουμε έξω και έσω στρέψεις. Έξω και έσω στρέψεις. Μπορούμε να κουμπάμε το χέρι μας την ώρα που το κάνουμε. Μπορούμε να έχουμε τελείως καπλωμένο το χέρι μας. Εδώ. Και απλά να το ρίχνουμε από τη μία και από την άλλη. Από τη μία. Είναι τόσες πολλές οι ασκήσεις. Μπορούμε να πάρουμε μία πλάκα, απλή πλάκα, με λαβή και να κάνουμε supernate, έσω στρέψεις και το αντίθετο. Υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορούμε να δυναμώσουμε το grip μας, τους πύχεις μας, τα πάντα και να γίνουμε πραγματικά, στο λέω, ατσάλινοι. Από μία χειραψία μέχρι τη πιο βαριά άσκηση, αυτά τα πράγματα θα σας κάνουν απίστευτα δυνατούς. Τελευταίο, και κλείνω με αυτό για αυτό το επεισόδιο. Πάλι στο load pin, βάζουμε το λαβόλα μας. Πάλι στο load pin, πιο λίγα κιλά, όχι 5. Βάζουμε 2,5 κιλά. Αυτό εδώ, παιδιά, λέγεται wrist roller. Βάζουμε το κούμπομά μας, το σηκώνουμε και απλά, παιδιά, ξεδιπλώνουμε τα κιλά κάτω και τα ξανανεβάζουμε πάνω. Αυτό βοηθάει τους πύχεις μας να πριστούν, να δυναμώσουν. Τα δάχτυλά μας και τους καρπούς μας, η κίνηση αυτή κάνει πιο δυνατά τους τένοντες μέσα, τον καρπό και το δαχτύλο. Γενικά, αν δώσουμε έστω και μία φορά την εβδομάδα λίγο ώρα στους καρπούς μας, στους πύχεις μας και στα δάχτυλά μας, θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου που δεν θα το πιστεύετε. Δεν θα κάτσω σε αυτό το επεισόδιο να μιλήσω για εξειδικευμένα πράγματα χειροπάλης ή strongman ή οτιδήποτε. Αυτά που είπα σήμερα αφορούν όλους τους αθλητές και δεν νοείται αθλητής που θέλει να λέει τον εαυτό του δυνατό να μην έχει δυνατή λαβή.
αυτό να κρατήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μάριο και το κανάλι Αγωγή που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να σας πω αυτά τα πράγματα και την πρόσκληση που μου έκανε. Να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες που περνάμε δύσκολα αυτό το διάστημα και λόγω του ιού και λόγω των τουρκικών, υπομονή. Πιστεύω θα έρθει πάλι φως για εμάς και πιστεύω και ελπίζω να τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Χάρηκα, ήμουν ο Δημήτρης Φωκάς ή αλλιώς The Greek Yeti.